Έγινε συζήτηση και στην Επιτροπή για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όλα τα κόμματα τοποθετήθηκαν, όπως και εμείς, και στην Ολομέλεια και ο γραμματέας μας τοποθετήθηκε. Τώρα, η κυβέρνηση τι κάνει? Αξιοποιεί τα οξυμένα προβλήματα του συστήματος υγείας, του δημόσιου συστήματος υγείας, που δημιουργήθηκαν διαχρονικά στη βάση της πολιτικής που εφάρμοσε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, εναλλάξει τώρα Νέα Δημοκρατία πάλι. Ποια πολιτική λοιπόν προώθησε της εμπορευματοποίησης, της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της μεταφοράς, της μετατροπής των δημόσιων νοσοκομείων σε επιχειρήσεις και παράλληλα και συγχρόνως, αν θέλετε, ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα που έχει γιγαντωθεί. Αυτή είναι η πολιτική σας, όλων, γιατί συμφωνείτε στη βασική στρατηγική επιλογή Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει την υγεία εμπόρευμα αφενός και την απόσυρση του κράτους από τη χρηματοδότηση των δημόσιων δομών, των όποιων δημόσιων δομών υγείας υπάρχουν, προκειμένου αυτά τα χρήματα που θα εξοικονομούνται και από την υγεία, όπως από την παιδεία, από άλλες κοινωνικές παροχές μέχρι και την πρόνοια, να διοχετεύονται πού? Φοροαπαλλαγές, μέσω φοροαπαλλαγών, ζεστού χρήματος, εις φοροαπαλλαγών και πάει λέγοντας πού? Στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και φυσικά, τι κάνετε? Την ίδια πολιτική που εφαρμόζατε και εσείς, έρχεστε τώρα ως συνταγή και την εφαρμόζετε αυτή την πολιτική κατά τον ίδιο τρόπο και μάλιστα τη λανσάρετε και ως λύση. Εξαναγκάζοντας όμως τι? Το λαό να πουλά και να υπερχρεώνεται για να γιατρευτεί. Ακούσαμε πολλά και από τους βουλευτές κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τους υπουργούς, τους αναπληρωτές κτλ. Δικαίωμα επιλογής, ελευθερία, για εξυγχρονισμό, για μεγάλη μεταρρύθμιση, ουκέ στην αριθμός. Αναφορικά δηλαδή με τη λειτουργία των επιπληρωμένων επιβατινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία ξεκάθαρα δεν αποτελούν, γιατί το λέμε για εσάς, το λέμε για αυτόν τον κόσμο που ακούει, αλλά σας έχει πάρει χαμπάρι. Και ο λαός, πολύ δε περισσότερο υγειονομικοί, και έχει καταδικαστεί αυτό το νομοσχέδιο στη συνείδησή τους και μέσα από τους αγώνες να δείτε ότι δεν θα εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν αυτές οι ρυθμίσεις συγκεκριμένα για τα απογευματινά χειρουργεία που προωθείτε δεν αποτελούν τίποτα άλλο από έναν εκβιασμό απάνθρωπο και δικαίωμα επιλογής με το πιστόλι στον κρόταφο του λαού, των ασθενών. Και αλήθεια, ο άνεργος, ο φτωχός, ο εξαθλιωμένος που δεν πέσανε από τον ουρανό, αλλά με την πολιτική σας και τη δική σας ως κυβέρνηση, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, δημιουργήσατε, ποιο δικαίωμα έχει, ποιο δικαίωμα θα έχει, όταν οι επιλογές του καθενός θα εξαρτώνται από την οικονομική δυνατότητα που έχει ή αν έχει. Αν δεν έχει, θα περιμένει τα αζήτητα. Και φυσικά το μέτρο αυτό θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων και θα λειτουργήσει σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, και το λέμε ξεκάθαρα, εξυπηρετώντας αυτούς που έχουν. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα ομό εκβιασμό στη λογική του πλήρωσε, πλήρωνε για να μην περιμένεις εν προκειμένου για τα χειρουργεία, για το πρόβλημα υγείας σου. Ακούστηκαν πολλά και στην Επιτροπή και από τον Υπουργό και από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και από άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, από πού θα βρείτε τα λεφτά? Δηλαδή στις προτάσεις που κάναμε, που εσείς κλείνετε τα αυτιά εκείνη την ώρα όταν κάνουμε προτάσεις, για παράδειγμα για χρηματοδότηση των νοσοκομείων, αύξηση λέει της χρηματοδότησης, αιτήματα που μεταφέρουμε. Οι υγειονομικοί το βάζουν αυτά. Γιατροί, νοσηλευτές, μέσω των συνδικαλιστικών παρατάξεων, των αγώνων. Λοιπόν, αύξηση της χρηματοδότησης. Κάλυψη όλων των κενών των οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία, περίπου αριθμός, τα χαλάσουμε σε αυτό, 6.000 γιατροί περίπου λείπουν και 20.000 νοσηλευτές. Πάρτε τους. Τα ξέρετε χρόνια αυτό. Γιατί δεν τους παίρνετε? Λέτε, καταλήγω σε αυτό, πού θα βρούμε τα λεφτά ή πού θα βρείτε τα λεφτά? Σας απάντησε και ο γραμματέας μας.
Εμείς λέμε να τα βρείτε φορολογώντας το μεγάλο κεφάλαιο. Με συγχωρείτε, ψηφίσατε ένα προϋπολογισμό το Δεκέμβριο. Το 95% των εσόδων των 60 τόσο δισεκατομμυρίων την πληρώνουν μισθωτοί, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, συνταξιούχοι και πάει λέγοντας. Το μεγάλο κεφάλαιο που κατέχει το πλούτο στη χώρα μας, πόσο το αναλογεί? Το 5% παρακαλώ. Κάντε το λογαριασμό. Και συνεχίζω. Πού θα βρείτε τα λεφτά λοιπόν? 500 συσυγμένες ανώνυμες εταιρείες κολοσσοί στη χώρα μας, 20 το 23, 20 με 22 δισεκατομμύρια κέρδη. Φορολογήστε τους. Νατοικές δαπάνες, επαναλαμβάνω, το είπε και ο γραμματέας μας. Είμαστε πρωτοπόροι την προηγούμενη χρονιά, πέρυσι δηλαδή, 8 δισεκατομμύρια. Φέτος ακόμα περισσότερα για τις εξοπλιστικές, πολεμικές δαπάνες και πάει λέγοντας. Στο ΝΑΤΟ είμαστε οι πιο καλοί πελάτες, σε εισαγωγικά η λέξη, με την έννοια ότι είμαστε, καταβάλουμε την υποχρέωση που λέτε ότι έχουμε για τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ κάθε χρόνο κάπου 4 δισεκατομμύρια. Το 2,5% του ΑΕΠ, τέλος πάντων. Και είμαστε μάλιστα και παίρνουμε και συγχαρητήρια, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα που τα καταβάλουμε εμπρόθεσμα στην ώρα μας κανονικά. Να λοιπόν από πού θα τα βρείτε. Αλήθεια. Θυμάστε μήπως, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ποιος ήταν ένας από τους πρώτους νόμους που ψηφίσατε το 19, όχι τώρα το 23. Θυμάστε, κύριε Σιγητά? Όχι. Όχι. Να, θα σας πω. Τη μείωση λοιπόν της φορολογίας των μετόχων, των κερδών των μετόχων, από το 10 στο 5%. Ποιος ήταν, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, ο προτελευταίος νόμος που ψηφίσατε το Μάιο ή τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, του 19, πριν τις εκλογές, ήταν από τους τελευταίους νόμους. Μπορεί και ο τελευταίος. Δεν έχει σημασία αυτό. Η μείωση της φορολογίας των μετόχων, των κερδών των μετόχων, των μεγάλων δηλαδή ανωνύμων εταιριών, από το 15 στο 10. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο που έκανε από το 10. Φορολογήστε αυτός. Γιατί ψάχνετε για χρήματα, λέτε. Δισεκατομμύρια θα βρείτε. Και γιατρούς θα πάρετε, και νοσηλευτές θα πάρετε, και νοσοκομεία θα φτιάξετε καινούρια, και κέντρα υγείας περισσότερα, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δωρεάν κυρίως για το λαό. Αλλά δεν το θέλετε, γιατί αυτή είναι η στρατηγική σας επιλογή. Να υπηρετήσετε τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν αυτοί να αυγατένουν τα κέρδη τους. Αυτοί είστε. Αυτή την πολιτική υπηρετείται, αυτή τη στρατηγική φυσικά. Και υπάρχει αντίρρηση σε αυτό και, αν θέλετε, και αντιπαλότητα. Και φυσικά αυτά δεν θα κρυθούν εδώ μέσα. Οι συσχετισμοί είναι δεδομένοι. Έξω θα κρυθούν στον δρόμο. Γι' αυτό ο λαός μας πρέπει να εντείνει τον αγώνα του και για τα ζητήματα της υγείας, στο πλαίσιο που βάζει, διεκδικώντας δημόσιες δωρεάν, ένα δημόσιο δωρεάν καθολικό σύστημα υγείας κτλ. Δείτε όμως τώρα την ίδια ώρα, με αυτά τα μέτρα που παίρνετε, εντείνοντας την εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας και αυξάνοντας την ουσία τις πληρωμές του λαού στις δημόσιες μονάδες υγείας που χτίστηκαν με λεφτά του λαού. Με λεφτά του ελληνικού λαού χτίστηκαν, στην ουσία με την εμπορευματοποίηση και με αυτό που το βγάλετε το άρθρο, που είναι και αυτό ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων μονάδων υγείας, που είναι κατ' επίφαση, κατ' όνομα. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, το ξέρετε, κυρία Αγαπηδάκη, ως ανώνυμες εταιρείες λειτουργούν εδώ και χρόνια. Τα νοσοκομεία, ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, μια σειρά λοιπόν από μέτρα, τι είχε απομείνει? Εργασιακές σχέσεις. Τελείωσε η μόνιμη και σταθερή δουλειά. Το κλείνω εδώ αυτό. Τι άλλο προβλέπει το νομοσχέδιο? Το νομοσχέδιο προβλέπει μια σειρά από άρθρα, τα οποία δίνεται επίσης στους φαρμακοβιομήχανους εν προκειμένου, στους επιχειρηματικούς ομίλους, ζεστό χρήμα με μια σειρά από ρυθμίσεων που αφορούν το φάρμακο στα άρθρα 16, 17 και 18. Και μάλιστα στο άρθρο 18, διεύρυνση των περιπτώσεων φαρμάκων που υπάγονται προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, γίνεται μια τροποποίηση μιας παραγράφου του άρθρου 249 που ψηφίστηκε πότε? Το 2018. Τι λέει αυτό στο άρθρο 249?
που διευρύνεται με περιπτώσεις φαρμάκων. Αναφέρεται το κριτήριο του κόστους-οφέλους. Αυτή είναι η κατεύθυνση του άρθρου. Και η επίπτωση που έχει ένα φάρμακο στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τους δυσυνομικούς στόχους, εάν ενταχθεί στη θετική λίστα και συμμετέχει ο ΕΟΠΗ στην αποζημίωσή τους. Κριτήριο, δηλαδή, για να ενταχθεί ένα φάρμακο χρήσιμο για τους ασθενείς στη λίστα των αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΗ φαρμάκων, δεν είναι αποκλειστικά οι ανάγκες της υγείας του λαού μας, αλλά σύμφωνα με την ανάλογη ιατρική γνωμάτευση, αλλά αν υπάρχει επιβάρυνση ή όχι στους δημοσιονομικούς στόχους και στην περικομμένη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Είναι το κριτήριο που ήδη έχει εφαρμοστεί και έχει οδηγήσει στην εκτείναξη των πληρωμών από τους ασθενείς και αντίστοιχα τη δραστική μείωση των κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών. Και επίσης η πρόβλεψη για τη διαπραγμάτευση των τιμών των αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΗ φαρμάκων αφορά τι θα πληρώνει λιγότερο ο ΕΟΠΗ και όχι οι ασθενείς. Και το προηγούμενο διάστημα, φυσικά, όλοι γνωρίζουμε ότι οι τιμές των φαρμάκων της θετικής λίστας μειώθηκαν, όμως οι ασθενείς τι κάναν, πληρώνουν περισσότερα. Και φυσικά προτεραιότητα για την κυβέρνηση ποια είναι, τα κέρδη των φαρμακοβιομηχάνων, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι η υγεία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Εμείς λέμε κατάργηση των ληστών των φαρμάκων και ο κόσμος, ο λαός μας, οι ασθενείς να παίρνουν απολύτως δωρεάν τα φάρμακα, φυσικά κατόπιν ιατρικής συνταγής. Και κύριε Πρόεδρε, κλείνω με τούτο. Με δύο ζητήματα. Ένα είναι το ένα άρθρο επίσης που δεν πρόλαβα στην πρωτολογία μου, που ήθελα να καταθέσουμε την άποψή μας. Για το άρθρο 49 γίνεται λόγος για την διενέργεια εμβολιασμών, του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κτλ. Κτλ. Εμείς διαφωνούμε. Και εδώ θα ήθελα και την άποψη του κυρίου Υπουργού. Όχι μόνο γι' αυτό και άλλα, αλλά άντε γι' αυτό. Για το 49 λέω άρθρο, για τη διενέργεια εμβολιασμών στην ουσία από τα φαρμακεία, τη δυνατότητα που δίνεται. Εμείς διαφωνούμε λοιπόν για ουσιαστικούς επιστημονικούς και αποδείξτε ότι δεν είναι οι λόγοι αυτοί επαρκείς, για επιστημονικούς λόγους με την εκχώρηση των εμβολιασμών στους φαρμακοποιούς. Διότι αποτελούν ιατρική πράξη. Πρώτον, η διατύπωση ότι τα φαρμακεία αποτελούν μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι ανυπόστατη και ανοίγει το δρόμο για τη διεύρυνση της δυνατότητας να πραγματοποιούνται εργασίες περαιτέρω πρωτοβάθμιας φροντίδας. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Στα φαρμακεία προκειμένου να υποκαθιστούν τη σχεδόν ανύπαρκτη τη διαλυτική κατάσταση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την ξέρετε. Είστε και εσείς υπεύθυνοι ως κυβέρνηση. Έχετε τεράστιες ευθύνες. Και μάλιστα επιπληρωμή στα φαρμακεία η λειτουργία ως μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και φυσικά τι κάνετε με το αζημίωτο. 1-5 ευρώ και εκεί. 1 ευρώ για τις συνταγές, για τα παρεμβατικά, είτε για μικροβιολογικές εξετάσεις, είτε 3 ευρώ για απεικονιστικούς ελέγχους και βέβαια πάει σκηνή κορδόνη. Σε ό,τι αφορά η αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος και σε ό,τι αφορά τις δύο τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, επειδή σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, βαραίνει στην ολική ψήφο, γιατί τα άρθρα, έχει 7 άρθρα. Βαραίνουν τα δύο πρώτα άρθρα της τροπολογίας, δηλαδή που είμαστε κατά. Εξηγήθηκε αυτό, να μην τρώω χρόνο. Ενώ αν ήταν χώρια, το 6 για παράδειγμα και το 7 θα μπορούσαμε να είμαστε θετικοί. Άρα θα πάμε κατά σε αυτή την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών και παρόν στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.